Οι συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων που επιχειρούνται να γίνουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κυβερνητική πολιτική διάλυσης του δημόσιου σχολείου όπως και της δημόσιας υγείας η οποία εφαρμόζεται καθημερινά. Τα σχολεία τα οποία θέλουν να συγχωνεύσουν είναι σχολεία τα οποία έχουν προβλήματα νυχτερινά, είναι σχολεία τα οποία πηγαίνουν παιδιά μεταναστών και ζητάμε να μην συγχωνευτούν διότι σε αυτά τα σχολεία προσφέρεται κοινωνικό έργο. Θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε, κάναμε παρέμβαση στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, θα κάνουμε παρέμβαση και στην περιφέρεια, θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε να μην κλείσουν οι σχολικές μονάδες. Να σημειώσω δε εδώ πέρα ότι το μαθητικό δυναμικό ανάλογα σχολεία και μία συγχώνευση που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια ήταν το σχολείο του τραγικού συμβάντος που υπήρχε η μαθήτριά μας στο 12ο γυμνάσιο, στο οποίο όλη η κοινωνία είδε ότι έχασε τη ζωή της διότι δεν είχε πετρέλαιο. Τέτοια παιδιά έχουμε στα σχολεία. Μην τους κόψουμε και την παιδεία τους. Τους κόβει η πολιτεία όλα τα υπόλοιπα, μην τους κόψουμε και την παιδεία τους.